Καλημερίζω την υπεύθυνη κοινωνικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων της Coca-Cola 3 ε, την κυρία Αγγελική Παπαδημητρίου, στο πλαίσιο του Δελτίου. Καλό σας μεσημέρι από τον 984, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι κυρία Δουλγεράκη, είμαι μια χαρά, εσύ? Χαίρομαι και εμείς μια χαρά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί έρχεστε στο Ηράκλειο προκειμένου να παρουσιαστεί το πρόγραμμα Horeca Empowered 29 με 31 Μαρτίου σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου, ένα τριήμερο εκπαιδεύσεων που έχει στόχο να προσφέρει σε επαγγελματίες του κλάδου Horeca όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι, όπως μας έχετε πει, για μια δυνατή τουριστική σεζόν, αλλά οι πληροφορίες από εσάς για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται και σας ακούν αυτή την ώρα. Πάρα πολύ σωστά. Το πρόγραμμά μας είναι ένα τριήμερο training, είναι τελείως δωρεάν. Απευθύνεται και σε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στον κλάδο και σε ανθρώπους που ήδη εργάζονται, είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε καταστήματα εστίασης, είτε στο κομμάτι του καφέ, είτε στο κομμάτι του μπαρ. Υπάρχουν ειδικές εκπαιδεύσεις για όλους, ένα τριήμερο με διαφορετικές θεματολογίες. Μπορεί κανείς να γραφτεί μέσα από την σελίδα μας gr.coca-cola-hellenic.com. Θα δείτε με το που θα μπείτε στη σελίδα μία μεγάλη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τη θέση σας. 150 άτομα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν διαζώσεις και θα έχουν και την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας μας, να κάνουν τις ερωτήσεις τους και να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία καλύτερη θέση εργασίας στην τουριστική σεζόν που έρχεται, είτε εάν πρόκειται για επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα ή ξενοδοχεία, θα μπορέσουν να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύσουν δωρεάν το προσωπικό τους πάνω σε όλες τις βασικές δεξιότητες που απαιτεί ο κλάδος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι απευθύνεται και σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία ή ακόμα και σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη εργάζονται μέσα στον τουριστικό χώρο για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, κυρία Παπαδημητρίου, έτσι? Ακριβώς. Έχουμε κάνει μια μεγάλη έρευνα για να δούμε ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος που εργάζεται στον κλάδο, για να μπορέσουμε και εμείς να αναβαθμίσουμε και το τουριστικό προϊόν και της χώρας και πολύ περισσότερο της Κρήτης. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε σεμινάρια διαζώσεις, γιατί μέχρι τώρα λόγω του COVID τα κάναμε διαδικτυακά. Οπότε είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινάμε από το Ηράκλειο και θα μπορέσουμε να βρισκόμαστε στο νησί τρεις ολόκληρες μέρες. Ποια ήταν η ανάγκη για να μπει σε εφαρμογή, σε εξέλιξη αυτό το πρόγραμμα, κυρία Παπαδημητρίου? Τι ήταν αυτό το οποίο διαπιστώσατε? Το πρόγραμμα ξεκίνησε μέσω COVID. Είχαμε διαπιστώσει ότι ο κλάδος, που είναι πολύ σημαντικός και για τη δική μας την εταιρεία αλλά και για την ανάπτυξη της χώρας, χρειαζόταν μία υποστήριξη από τις επιχειρήσεις, διότι λόγω του COVID η πληγή που άνοιξε ήταν πολύ μεγάλη και θέλαμε να συμβάλλουμε στην επανεκκίνησή του. Είδαμε ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από επιχειρηματίες και από επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, και έτσι το συνεχίζουμε. Βλέπουμε ότι γενικά ο κόσμος που μπαίνει στον κλάδο του Horeca δυσκολεύεται να το δει σαν μια μακροπρόθεσμη επένδυση καριέρας, και αυτό ερχόμαστε να λύσουμε, να δώσουμε δεξιότητες στους ανθρώπους και κίνητρο για να μείνουν στον κλάδο, να αναπτυχθούν και να χτίσουν μια δυνατή καριέρα όπως την ονειρεύονται. Μάλιστα. Και αντίστοιχα στους επιχειρηματίες να δώσουμε την ευκαιρία να βρουν καταρτισμένο προσωπικό ή να εκπαιδεύσουν το προσωπικό που ήδη έχουν. Καταρτισμένα στελέχη από την εταιρεία που θα αναλάβει αυτό το έργο, αυτό το τρίμερο 21 με 31 Μαρτίου. Θα μπορέσουν και να βρουν, ενδεχομένως αν αναζητούν προσωπικό, θα μπορέσουν να βρουν προσωπικό που εκπαιδεύεται μέσα από τις εκπαιδεύσεις μας. Εμείς το πρόγραμμα δεν τον συνδέουμε με ανοιχτές θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα εστιάζει στο να μπορέσει να δώσει δεξιότητες στον κλάδο. Όχι, εγώ ρώτησα κάτι διαφορετικό. Αν στελέχη της Coca-Cola 3 ε θα είναι εκείνα τα οποία θα κάνουν αυτή την κατάρτιση? Λοιπόν, θα είναι βεβαίως και στελέχη της Coca-Cola 3 ε, θα είναι όλοι οι coffee experts και οι ambassadors των αλκοολούχων ποτών μας, και θα είναι και στελέχη της αγοράς και στελέχη του Καριέρα GR και της Workathlon, που είναι οι στρατηγικοί μας συνεργάτες σε αυτό το εγχείρημα και εξειδικεύονται στην εκπαίδευση προσωπικού για Horeca. Λοιπόν, στο διαδικαστικό, οι αιτήσεις γίνονται? Οι αιτήσεις γίνονται μέσα από την ιστοσελίδα μας gr.coca-cola-hellenic.com. Δηλώνετε τη συμμετοχή σας σε όποια από τις τρεις μέρες θέλετε ή και στις τρεις. Χρειάζεται να δηλωθεί διαφορετική συμμετοχή για την κάθε ημέρα. Και
κλείνετε τη θέση σας. Και από εκεί και πέρα θα έρθει μία ενημέρωση για να σας υπενθυμίσει πότε χρειάζεται να βρίσκεστε στον χώρο. Στην σελίδα μπορεί κανείς να δει όλη την ατζέντα με το πρόγραμμα και τους ομιλητές. Ωραία. Μου έρχεται ένα ερώτημα, ας το εξειδικεύσω και ας σας το θέσω. Φαντάζομαι από ενδιαφερόμενο δεν το γνωρίζω. Είπατε ότι πρέπει να γίνει για κάθε μέρα χωριστά η αίτηση για τη συμμετοχή. Είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο είναι δωρεάν. Εάν κάποιος θέλει διαδικτυακά να το παρακολουθήσει, αν έχει αυτή τη δυνατότητα και αν χρειάζεται και εκεί να κάνει αίτηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος διαδικτυακά το συγκεκριμένο τριήμερο. Εστιάζει και είναι στημένο με τρόπο που θα εξυπηρετήσει τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί. Χρειάζεται λίγο διαφορετικό σχήσιμο για το διαδικτυακό. Mm-hmm. Αλλά όλο το περιεχόμενο που θα προκύψει από αυτό το τριήμερο θα βρίσκεται στην πλατφόρμα μας λίγες μέρες μετά για να μπορέσει να ανοιχτεί και σε διαδικτυακή παρακολούθηση. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό για να μπορεί ο κόσμος και να το δει ενδιαφερόμενοι να το δουν, να πάρουν παραπάνω γνώσεις. Κυρία Αγγελική Παπαδημητρίου, υπεύθυνη κοινωνικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων της Coca-Cola 3Ε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε το τριήμερο 29 με 31 Μαρτίου. Καλά να είστε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.